Λόφοι σκουπιδιών σχηματίζονται συχνά σε ευαίσθητα σημεία της Αγίας Τριάδας, με τους δημότες να διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες. Είναι απαράδεκτη όχι από πλευράς μόνο αισθητικής, αλλά και από πλευράς υγιεινής. Και ειδικά τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δεν είναι το να είναι τα σκουπίδια γεμάτη κάδι, τα κουνούπια, οι μύγες, όλα αυτά είναι φορείς μικροβίων. Και είναι η δίπλα η αυλή του σχολείου που παίζουν τα παιδιά. Είναι τραγικό, είναι θέμα μόλυνσης, δηλαδή πρέπει να μαζευτούν νομίζω. Οι κάτοικοι εδώ πέρα υπάρχουν πολύ μόνιμοι, πρέπει να μαζευτούν, δεν γίνεται. Υπάρχουν παιδάκια, υπάρχει το σχολείο. Πρόκειται για ένα σημείο το οποίο βρίσκεται μία ανάσα από σχολείο και δίπλα από ιερό ναό. Υπάρχουν βλάβες στον εξοπλισμό, η απάντηση που έλαβε δημότησα, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς την υπηρεσία καθαριότητας. Η απάντηση την οποία έλαβα, όχι μόνο σήμερα και την τελευταία φορά, ακριβώς δηλαδή την προηγούμενη, όπου πάλι δεν βρήκα μαζεμένα τα σκουπίδια και γινόταν χαμός, ήταν η απάντηση ότι είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο διακομιδής απορριμμάτων του Δήμου και ως εκ τούτου δεν έχει ο Δήμος αυτοκίνητο για να μαζέψει τα σκουπίδια. Στην ουσία είναι ένα, το δεύτερο είναι επικουρικό, αλλά και τα δύο είναι τόσο παλιά που συνέχεια είναι χαλασμένα. Όλο από την Γιαμαλάτσι, όλο το τετράγωνο αυτό Ελευθερίου Βενιζέλου, όλη αυτή η παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι εντελώς παραμελημένη. Και μας λένε εντάξει, ερχόμαστε, ξέρω εγώ, αλλά τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο ένα μικρό απορριμματοφόρο μπορεί να διασχίσει τα στενά δρομάκια της Αγίας Τριάδας για την περισυλλογή των σκουπιδιών, όμως οι βλάβες είναι συχνές στο πεπαλαιωμένο όχημα, με συνέπεια το πρόβλημα να επιδεινώνεται. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, ο οποίος είχε λάβει την υπόσχεση από τον Δήμο ότι πέρυσι τον Νοέμβριο το ζήτημα θα έχει αντιμετωπιστεί με την προμήθεια δύο μικρών απορριμματοφόρων. Κάτι ωστόσο που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό μας πήγε πίσω τώρα, γιατί έπρεπε τον Νοέμβρη να είχαν παραδοθεί. Έχω απογοητευτεί με τις διαδικασίες των διαγωνισμών. Ξεκινά ένα διαγωνισμό με μια πρόβλεψη 6-7 μηνών να έχεις αποτέλεσμα και φτάνουμε στα 2 χρόνια. Σύμφωνα με τον Χάρη Μαμουλάκη, σε έναν μήνα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια 2 μικρών απορριμματοφόρων, ώστε το ζήτημα με την καθαριότητα στην Αγία Τριάδα να επιλυθεί το καλοκαίρι.